Κύριε Αξίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καραπαναγιωτίδου. Όντως, αυτές οι ημέρες που περνούμε αυτής της εβδομάδας έχουν συμπυκνωμένες επετείους. Ναι. Είναι 26 Οκτωβρίου του 1912 για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 28 Οκτωβρίου του 1940 για την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Και το οποίο το ξεχνάμε πολλές φορές, μένουμε... Ναι, είναι μια από τις μεγάλες επαιτίους και έχουμε και μεγάλες, τη σημερινή... Και μεγάλες μαγκές, αν μου επιτρέπετε, έτσι, στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Και το σημερινό που είναι πραγματικά η ευτυχής κατάληξη μιας πολύ σκληρής κατοχής από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βούλγαρους φασίστες και Ναζί. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, αλλά ήδη έχει προηγηθεί και από τις νωρίτερα, από τις 13-14 Αυγούστου φεύγουν από την Αθήνα. Αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά η απελευθέρωση της Ελλάδας για να μπει στην επόμενη βεβαίως ιστορική περίοδο που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, αυτό ίσως που θα έπρεπε να πούμε, ναι, είναι ότι όντως ξεκινώντας από το 1912 με τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα μπαίνει σε μια εποχή όπου μεγάλης εξωστρέφειας. Έως εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα ήταν ένα μικρό νότιο βαλκανικό κράτος, περιορισμένο και σε μεγάλο βαθμό καχεκτικό. Mm-hmm. Η Βαλκανική πόλεμη είναι απόρρια μιας ευρύτερης αλλαγής. Στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εμφανίζεται ένα επιθετικό εθνικιστικό κίνημα. Η Θεσσαλονίκη είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι μην το ξεχνάμε. Ναι. Και η καρδιά της Θεσσαλονίκης, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήταν και το κέντρο του πιο σκληρού τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, του κινήματος των Νεοτούρκων. Εδώ έγινε το πραξικόπημά τους το 1908, ένα στρατιωτικό κίνημα το οποίο επί της ουσίας άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και δημιούργησε τους πολέμους. Με το πραξικόπημα αυτό, το οποίο ξέρετε, ίσως δεν ξέρουν οι Θεσσαλονικείς, ότι η πλατεία Ελευθερίας μέχρι εκείνη τη στιγμή ονομαζόταν πλατεία Ολύμπου. Ονομάστηκε πλατεία Ελευθερίας γιατί ακριβώς εκεί ήταν, εκεί διακήρυξαν οι νεότουρκοι το πραξικόπημά τους και το κίνημά τους και την απόπειρά τους να αλλάξουν την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία και από ένα πολυεθνικό Ισλαμικό κράτος να το μετατρέψουν σε ένα καθαρά τουρκικό εθνικό κράτος. Και αυτό μας έχει παραμείνει ακόμα ως σύμβολο, πλατεία, ναι, Ελευθερίας, για να μας θυμίζει εκείνη την πολιτική των Νεοτούρκων. Δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική ελευθερία, αν θέλουμε έτσι να είμαστε ιστορικά ακριβείς. Ναι. Ακριβείς. Η σκλήριση λοιπόν που επιλέγουν οι Νεότουρκοι προς τις χριστιανικές κοινότητες, Έλληνες, Αρμενίους, Ασσυρίους, Άραβες στον Νότο, τους χριστιανούς Ορθόδοξους Άραβες, οδηγεί τα αντιμαχόμενα χριστιανικά βαλκανικά κράτη σε μια συμμαχία. Έως εκείνη τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι η Οθωμανική Μακεδονία ήταν μια πολυεθνική περιοχή όπου πάρα πολλοί εθνικισμοί συναντιόνταν, συγκρούονταν ώστε να διευρύνουν την επιρροή τους και να διευκολύνουν μια πιθανή ενσωμάτωση. Ναι. Ξεκίνησαν οι Βούλγαροι, ο πιο επιθετικός από αυτούς τους εθνικισμούς ήταν ο Βουλγαρικός, που ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα και με βαθμία επεκτείνεται, ενσωματώνει την Ανατολική Ρωμυλία, αρχίζει τα πογκρόμ στις ελληνικές κοινότητες της Μαύρης Θάλασσας, των βουλγαρικών ακτών, και μετά επεκτείνεται προς την ενδοχώρα της Οθωμανικής Μακεδονίας, της σημερινής ελληνικής Μακεδονίας, όπου κατοικούσαν πληθυσμοί πατριαρχικοί, σλαβόφωνοι Ρωμιοί, προσπαθώντας να τους εμφυσίσει η βουλγαρική εθνική ταυτότητα. Αυτό δημιουργεί την αντίθεση Ελλήνων και έτσι έχουμε την απάντηση, ας πούμε, με τον Παύλο Μελά και με τον ελληνικό μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση διαρκούς έτσι αναταραχής. Υπάρχει η βουλγαρική εθνικιστική εξέγερση του Ιλίντεν του 1903. Αυτή είναι η κατάσταση. Το 8 όμως έρχεται το πραξικόπημα των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη για να καταφέρει με τη σκληρή πολιτική του να ενοποιήσει έστω πρόσκαιρα αυτές τις αντιμαχόμενα κράτη. Και έτσι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο συμπράττουν σε μια βαλκανική συμμαχία και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο καταφέρνουν ουσιαστικά να κατανικήσουν τους Νεότουρκους.
Αυτό είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, με την έννοια ότι οι νεότουρκοι φαντάζονταν, οι οποίοι ήταν ρατσιστές, εθνικιστές, μιλιταριστές, ό,τι θέλετε, από όλα αυτά τα κακά που λέμε σήμερα με τη σύγχρονη πολιτική ορολογία, ονειρεύονταν να κάνουν το καθαρό τουρκικό κράτος, χωρίς αλλοεθνείς και αλλόθρησκους, στην περιοχή μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολης, όχι στην Ασία. Ναι. Δηλαδή, αυτός ήταν ο στόχος τους και άρχισαν να κάνουν επικισμούς, να φέρουν μουσουλμάνους από τα Βαλκάνια κλπ. Αυτό λοιπόν το σχέδιο κατέρευσε με την ήττα τους στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο και τότε ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος. Και με το Δεύτερο Βαλκανικό ενσωματώνεται και η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα ενσωματωθεί μετά το 1918, μέχρι τότε θα παραμείνει από αυτό που είπατε, γιατί τώρα μιλάμε και στο ραδιόφωνο, κύριε Αξίδη, από αυτό που είπατε, τι έχει μάθει η σύγχρονη Ελλάδα από τη συμμαχία, ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι του φίλου από μου. Αυτό η Ελλάδα θα έπρεπε να μάθει κάτι που δεν το έχει μάθει, είναι ότι ο μοναδικός τρόπος να υπερασπίσεις τα συμφέροντά σου σε έναν δύσκολο κόσμο είναι να έχεις καθαρή στρατηγική αντίληψη και να έχεις ομόνοια και ενότητα. Αυτό ακριβώς που δεν υπήρχε 10 χρόνια μετά στα Μικρασιατικά, που η Ελλάδα βρέθηκε σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ μοναρχικών και φιλελευθέρων, ναι, με αποτέλεσμα να ιτηθεί στη Μικρά Ασία. Η Μικρασιατική καταστροφή ήταν αποτέλεσμα της ελληνικής ολιγορίας και της ελληνικής εσωτερικής σύγκρουσης. Δηλαδή αυτό... δεν μαθαίνουμε ιστορικά από τόσες έρευνες που έχετε κάνει και από τα εξαιρετικά βιβλία τα οποία εκδίδετε πολύ και γράφετε και τα διαβάζουμε και ξεστραβωνόμαστε πολύ, δεν μαθαίνουμε τίποτε σε σχέση με την ενότητα του λαού, με την ομόνοια, δεν μαθαίνουμε, έτσι. Αυτοί όσες που θα φορές... πρέπει να μάθουν πρωτίστως είναι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις και εκεί δυστυχώς αυτοί έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα. Αυτοί που παίρνουν αποφάσεις είναι εμείς είμαστε, δεν είναι εξωγήινοι, εμείς τους στέλνουμε εκεί να παίρνουν αποφάσεις. Ναι, πρέπει να δίνουν και εξετάσεις. Να δίνουν εξετάσεις, εξετάσεις ιστορίας πριν αποκτήσουν εξαιρετικό, την βουλευτική ιδιότητα. Εξαιρετικό αυτό που λέτε. Πρέπει να τους περνάμε από Επιτροπή Αξιολόγησης Ιστορικής Γνώσης. Δεν αρκούν οι υποσχέσεις για το μέλλον. Θέλει και γνώση να δούμε τι ξέρουν. Μακάρι να μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς είναι ένα έλλειμμα που έχουν οι ελίτ. Αυτό λοιπόν ούτε σας έχει φωνάξει κάποιος από όλους αυτούς να τους δώσετε την άποψή σας. Δεν είναι ενιαίος ο χώρος, δηλαδή για... σαφώς μέσα εκεί υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι, άνθρωποι που ψάχνονται, μορφωμένοι κλπ. Υπάρχει αυτό. Τώρα εμείς κάνουμε πολύ γενικές αρχές και αρκετά ηθικολογικές. Και πρακτικές. Κάτι δεν πρέπει να έχουμε μάθει από την ελληνική ιστορία. Δεν έχουμε μάθει λοιπόν για έχουμε την ενότητα μάθει... του ελληνικού λαού, δεν έχουμε μάθει για ότι με την ομόνοια πάμε μπροστά. Το έχουμε μάθει αυτό? Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε μάθει και νομίζω είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα διχαζόμαστε. Πιθανόν αυτό να είναι όμως και ένα πανάρχιο εθνικό κουσούρι, αν σκεφτούμε ότι από την αρχαία εποχή οι Έλληνες ήταν ένα σύνολο ξεχωριστών πόλεων κρατών, ναι, που μεγαλουργούσαν τις ελάχιστες περιόδους της ειρήνης και κατασφάζονταν όλο τον υπόλοιπο χρόνο μεταξύ τους. Είπατε και κάτι ακόμη, είπατε αποφασιστική στρατηγική. Ναι, να ξέρεις τι θέλεις για το μέλλον και μετά να προσπαθήσεις να το οργανώσεις ανάλογα με τις προϋποθέσεις που σου δίνει η ίδια η αποφασιστικότητα, η ζωή. Οργάνωση, μάχη, τρίπτυχο, ε. Ναι, ωραία το είπατε. Είδατε λοιπόν που το έγινε... Το έχουμε μάθει αυτό? Έγινε και σύνθημα. Ναι, το έχουμε μάθει. Άλλοι το έχουν μάθει, άλλοι δεν το έχουν μάθει. Μην ξεχνάμε όμως στην ότι πρόσφατη η Ελλάδα... ιστορία, πότε μάθαμε στην πρόσφατη ιστορία ότι με την οργάνωση και την αποφασιστικότητα μπορούμε να κάνουμε παπάδες? Όποιοι ενδιαφέρονται και διαβάζουν το ξέρουν αυτό. Είναι δηλαδή γνωστό. Το θέμα είναι, είναι καλό όμως αυτό που κάνουμε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο, που δίνουμε έτσι ιστορικές πληροφορίες, παράλληλα τις διανθίζουμε με συμπεράσματα και με ευχές, γιατί έστω οι ακροατές μας έτσι αποκτούν μια εικόνα για ένα ιστορικό παρελθόν που δεν είναι τόσο πολύ αποσαφηνισμένο και σαφώς νομίζω βγαίνουν κερδισμένοι, οπότε είναι πολύ σημαντικό έξω αυτό που, από τον που Άγιο κάνετε εσείς. Δημήτριο, κύριε Αξίδη, εκπρόσωπος, δεν θα πω, ναι, μίλησε για απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Έχουμε και πολύ χιούμορ, βλέπετε, ως λαός. Εκπρόσωπος,
θεσμού, θεσμικός εκπρόσωπος της πόλης. Λοιπόν, ότι στις 26, στις 30 Οκτωβρίου του 1944 απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους. Ναι. Ναι, είτε, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι... Όποιος ανατρέξει θα το δει. Αν έχει βίντεο και τα λοιπά στις δηλώσεις θα δει και ποιος είναι. Από λεπτότητα δεν το λέω γιατί μπορεί να ξέχασε, μπορεί να μπερδεύτηκε. Ναι, μπορεί να μπέρδεψε ας πούμε το 1912. Εδώ που τα λέμε οι οχθροί είναι πολλές φορές... Μες στο μυαλό μας. Ναι, μες στο μυαλό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αξίδη για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Κι εγώ. Focus 103,6.